ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο σε τούτο εδώ το κανάλι. Την Τετάρτη δεν ανέβηκε βίντεο γιατί ορκιζόταν η κολλητή μου. Ήταν να σας ανεβάσω vlog αλλά συνέβαινα της άρρωστο το γεγονός οπότε το σταμάτησα. Παρ' όλα αυτά έχω μερικά κομμάτια. Αν θέλετε σχολιάστε μου από κάτω, μπορώ να το ανεβάσω τη Τετάρτη. Θα είναι μικρούλι όμως. Αν δεν θέλετε δεν πειράζει, θα το φτιάξω και θα το κρατήσω για μένα αναμνηστικό χωρίς να το ανεβάσω. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη λεπτή κινητικότητα. Μου αρέσει γενικά πως όταν πετάω κάτι τσακ μέσα σε ένα βίντεο, αμέσως εσείς το πιάνετε και με ρωτάτε. Στο προηγούμενο, ας πούμε, είχα πει κάτι για τη λεπτή κινητικότητα και με ρωτήσατε τι είναι η λεπτή κινητικότητα, Ραφέλα, και πως την αναπτύσσουμε. Και σε τούτο εδώ το βίντεο αυτό θα πούμε. Πάμε να το πούμε! Λεπτή κινητικότητα λοιπόν είναι η επιδεξιότητα, είναι το να έχουν τα παιδιά καλύτερο έλεγχο στους μικρότερους μύστους σωματώτες όπως τα χέρια, τους καπούς, από τον αγκώνα και κάτω γενικά την κίνηση του χεριού και να κάνουν περισσότερες ακριβείς κινήσεις όπως είναι το κράτημα του πινέλου, το κράτημα του μολυβιού, να κουμπώνουν, να ξεκουμπώνουν ένα φερμουάρι, ένα κουμπί, να χτενίζονται μόνο τους ή να γυρίζουν όπως είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο τις σελίδες ενός βιβλίου. Αυτή είναι λοιπόν όλες αυτές οι δεξιότητες ανήκουν στη λεπτή κινητικότητα και γι' αυτό είναι και χρήσιμη, γιατί είναι χρήσιμη γενικά για τη ζωή του νηπίου και τη διευκόλυνσή του σε πολλές καταστάσεις που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει. Τα περισσότερα παιδάκια, σχεδόν όλα, έχουν πολύ μεγάλη ευκολία στην αδρή κινητικότητα. Η αδρή κινητικότητα είναι το τρέξιμο, το χοροπηδητό, τέτοια πράγματα που χρησιμοποιούν όλο τους το σώμα. Η λεπτή κινητικότητα, σας είπα, είναι το κράτημα του μολυβιού, κούμπομα, ξεκούμπομα, μανταλάκια, φερμουάρ, μολύβια, πινέλα, τέτοια πράγματα. Για να δούμε πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε αυτές τις δεξιότητες στα παιδάκια μας. Νούμερο 1 που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι είναι να παίξουμε με την πλαστελίνη. Πείτε μου τώρα εδώ, ποιο παιδάκι δεν λατρεύει να παίζει με πλαστελίνη? Μπορείτε να φτιάξετε και μόνο σας πλαστελίνη. Θα σας αφήσω από κάτω συνταγούλα για homemade και πολύ εύκολη και ώρας και γρήγορη. Μπορείτε και να αγοράσετε και τι γίνεται με αυτό. Χρησιμοποιούν τα δάχτυλά τους, χρησιμοποιούν τις παλάμες τους, μαλακώνουν το υλικό του, δίνουν σχήματα, οπότε κάνουν πολλά πράγματα με τα χέρια τους. Μπορείτε εσείς να τους ζητήσετε να φτιάξουν χρησιμοποιώντας και τα δύο τους χεράκια ένα βάζο, το οποίο μάλιστα να έχει ισορροπία, να μπορεί να σταθεί όρθιο. Αυτό είναι μια δραστηριότητα που θα τους πάρει και το χρόνο, θα χρησιμοποιήσουν πάρα πολύ το μυαλό τους και τα χεράκια τους για να το καταφέρουν αυτό. Το δεύτερο που μπορούμε να ζητήσουμε να κάνει με την πλαστελίνη είναι να ρολάρει έτσι με τα χεράκια του σε μπαστούνάκια την πλαστελίνη, κατά το πλάθο κουλουράκι. Αυτό βοηθάει στο συντονισμό των δύο χεριών και στην ενδυνάμωση των καρπών. Και το τελευταίο με την πλαστελίνη που μπορούμε να κάνουμε είναι μέσα σε μπαλίτσες πλαστελίνης να κρύψουμε εμείς χαντρούλες ή μικρά παιχνιδάκια ή διάφορα έτσι μικρά αντικειμενάκια και να τους ζητήσουμε να τα βρούνε κάνοντας αυτή την κίνηση, δηλαδή με το δείκτη τους και τον αντίχειρα τους σαν τσίμπημα. Και έτσι είπαμε να ενδυναμώνουμε φυσικά αυτά τα δύο δαχτυλάκια για τις κινήσεις που κάνουμε με αυτά. Δεύτερη δραστηριότητα που λέγατε λεπτή κινητικότητα είναι ο κουμπαράς. Μπορεί να σας φαίνεται πάρα πολύ γελίο το να ζητήσουμε από ένα παιδάκι να βάλει μέσα στη σχημισμή του κουμπαρά χρήματα. Όμως θα δείτε ότι για αυτά ίσως να μην είναι και τόσο εύκολο γιατί χρειάζεται συντονισμός και αφού κατακτήσει αυτό από δεύτερο στάδιο να του ζητήσουμε κάτι πιο δύσκολο. Να κρατάει στη χουφτίτσα του εδώ κάποια κέρματα και με αυτό εδώ το, με αυτά τα χεράκια να βάζει, χωρίς να τα κάνει αυτή την κίνηση που κάνουμε στον έχουμε πολλά χρήματα, βοηθιώντας τα χεράκια μας, χωρίς να του πέφτουν όμως τα ψηλά που κρατάει στη χουφτίτσα του κάτω. Καταλαβαίνετε τη δυσκολία σε αυτό και το συντονισμό που θα χρειαστεί να έχει στην παλάμη του και τα δαχτυλάκια του. Τρίτη δραστηριότητα είναι το κοφρέ. Μπορούμε να κόψουμε το κοφρέ εμείς σε ροδέλες, σε τετραγωνάκια ή γενικά σε ακανόνιστα σχήματα και να ζητήσουμε από το παιδάκι μας να τα κάνει μπαλάκια με σκοπό να φτιάξουμε ένα κολλάζ στο τέλος μαζί, ένα σαν ψηφιδωτό, κάτι να βγει ένα σχήμα. Με το να τα κάνει μπαλάκια βοηθάει στο συντονισμό των κινήσεων του χεριού και φυσικά στην ανάπτυξη των μειών του χεριού. Ωστόσο, πρέπει να του πούμε από την αρχή το σκοπό του να φτιάξει το ψηφιδωτό. Δώσουμε σκέδες στις λωρίδες από το κοφρέ για να τις κάνει μπαλάκια χωρίς κανένα νόημα, πολύ πιθανό να βαρεθεί και να τα παρετήσει. Οπότε δίνουμε και ένα νόημα στη δραστηριότητα με το ψηφιδωτό που θα φτιάξουμε μαζί στο τέλος. 4. Τα μανταλάκια. Πράγματα σας λέω που έχουμε όλοι μας στο σπίτι. Το παιδάκι μας μπορεί να μας βοηθήσει στον άπλωμα των ρούχων και αυτό εξασκεί αυτά τα 3 δαχτυλάκια, τα οποία είναι τα δαχτυλάκια που θα κρατήσουν το μολύβι. Οπότε είναι σαν να βοηθάμε έτσι και τη γραφή. Μπορούμε να κάνουμε μαζί το άπλωμα των ρούχων, αλλά για να τα εξασκήσουμε ακόμα καλύτερα, μπορούμε να τοποθετήσουμε χαρτάκια, είτε τετραγωνισμένα, είτε λωρίδες, είτε ακανόνιστα σχήματα σε ένα μπολ, δίπλα ένα άδειο μπολ και να ζητήσουμε στο παιδάκι μας να μεταφέρει τα χαρτάκια αυτά ή να μπολ στο
το άλλο, χρησιμοποιώντας το μανταλάκι, έτσι εξασκεί πάρα πολύ καλά αυτά τα τρία δαχτυλάκια που βοηθούν στη γραφή. 5. Να παίξουμε τον αφρό ξυρίσματος. Αυτό είναι μια βρώμικη δραστηριότητα, messy play, που μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά θα την κάνουμε προσεκτικά και συντονισμένα. Θα στρώσουμε μια λαδόκολλα ή ένα πλαστικό τραπεζομάντιλο στο παιδάκι μας κάτω, για να μην λερώσουμε παντού. Θα φτιάξουμε μια μεγάλη μπάλα από αφρό ξυρίσματος και θα του ζητήσουμε αρχικά να την κάνει επίπεδη και έπειτα ή να γράψει πάνω κάποια γραμματάκια ή να κάνει ένα σκιτσάκι πάνω να ζωγραφίσει. Όπως καταλαβαίνετε, έτσι βοηθάμε πάρα πολύ τη λεπτική κινητικότητά του. Μπορούμε να του να το κάνει κρατώντας κάποιο αντικείμενο, μια δοντογλυφίδα ή κάτι, ή αν είναι μικρότερο με τα δαχτυλάκια του, αλλά και πάλι είναι μια λεπτή κίνηση να χαράξει πάνω στον αφρό χωρίς να το καταστρέψει. Τέλος δραστηριότητας, και αφού πάρουμε το σχήμα που θέλει το παιδάκι να φτιάξει, θα του δώσουμε ένα σφουγγάρι να καθαρίσει το τραπέζι, αλλά θα του ζητήσουμε να μην χρησιμοποιεί τον ώμο του, αλλά από τον μπράτσο και κάτω. Αυτό που κάνω εγώ τώρα, για να εξασκήσουμε τους μύες μας από τον μπράτσο και κάτω, τους μύες του παιδιού. 6. Κόψιμο με ψαλίδι. Μπορούμε να κόψουμε χαρτιά, γκοφρέ, ακόμα και την πλαστελίνη. Μπορούμε να κόψουμε, να το φτιάξουμε με κλωστές πλεξίματος, κάτι σαν μαλάκια για μια κούκλα λέμε τώρα, και να την κουρέψουμε. Δεν έχει σημασία αν θα κόψουμε ακανόνιστα, αν θα κόψουμε στις λωρίδες ή αν θα κόψουμε σχήματα. Πάμε διαδοχικά, είπαμε έτσι, ακανόνιστα πρώτα. Το κατακτάμε, λωρίδες, το κατακτάμε, σχήματα. Όμως το ψαλίδι, όποιο από όλα και να κάνουμε, βοηθάει πάρα πολύ στη λεπτή κινητικότητα. Το κράτημα που κάνει το παιδί του ψαλιδιού και φυσικά όταν φτάσει στο επίπεδο να κόβει και σχήματα, στην προσοχή του γενικότερα και στη συγκέντρωση του, στη συγκέντρωση των κινήσεών του. 7. Έρχονται και τα Χριστούγεννα και θα τυλίξουμε και τα δώρα μας για να τα δώσουμε στους φίλους μας. Δεν θα τα τυλίξουμε, θα τα τυλίξουμε. Πείτε το παιδάκι να σας βοηθήσει σε αυτή τη δραστηριότητα. Το να τυλίξουμε το δώρο, να βάλουμε ένα σελοτέιπ, να κάνουμε καλές τις γωνίες, να βάλουμε την κορδέλα, απαιτεί λεπτή κινητικότητα που άμα δεν την έχει από την αρχή το παιδάκι σας, θα την κατακτήσει με τα πολλά δώρα. Μην περιμένετε από την αρχή να σας τυλίξει τέλεια το δώρο του και μην το μειώνετε λέγοντας ότι δεν το έκανες καλά, φέρε μου να το κάνω. Ας δώσουμε και ένα δώρο λίγο πιο σακατεμένο. Νομίζω πως οι αγαπημένοι μας άνθρωποι θα εκτιμήσουν και θα τους αρέσει και θα τους συγκινήσει ότι το έκανε το παιδάκι μας και δεν θα παρατηρήσουν ότι δεν είναι τόσο καλά τυλιγμένο όπως θα το κάνουν σε μαγαζί. 8. Και τελευταία δραστηριότητα που αναπτύσσει τη λεπτή κινητικότητα του παιδιού είναι οι δακτυλοκούκλες. Αν δεν ξέρετε τι είναι αυτά τα κουκλάκια του κουκλοθέατρου που βάζουμε στα δαχτυλάκια μας. Αυτό βοηθά στην ανάπτυξη των μυών των δακτύλων, του καρπού, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία του παιδιού και διασκεδάζουμε κιόλας. Με όλες τις δραστηριότητες που σας είπα διασκεδάζουμε, ταυτόχρονα καλλιεργούμε και τη λεπτή κινητικότητα του παιδιού και τη συγκέντρωσή του την καλλιεργούμε και τη φαντασία του και τη δημιουργικότητά του. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Έχω υποσχεθεί, το ξέρω, ένα βίντεο για το άγχος αποχωρισμού. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν έχω καταφέρει ακόμα να το ανεβάσω, αλλά είναι ένα θέμα που πρέπει να διαβάσω αρκετά. Και αυτή την εβδομάδα που πέρασε δεν είχα καθόλου το χρόνο, όμως το υπόσχομαι για την επόμενη, αλήθεια το υπόσχομαι. Σας φιλώ γλυκά, μουά, μουά, μουά. Τα λέμε τη Δευτέρα με Ευγενία Σαββίδου, αέλια ψυχής και βίντεο για τις εκρήξεις θυμού των παιδιών μας. Το περιμένετε πάρα πολύ καιρό, είπαμε ένα βίντεο το μήνα με την Ευγενία Σαββίδου, αυτό θα είναι το πρώτο μας, ξεκινάμε λοιπόν. Γεια σας!